20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο το νομό σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μπορεί να είναι αυξημένη η θερμοκρασία περιβάλλοντος, να είναι ο καύσωνας αρκετός και να μας ταλαιπωρεί λίγο ή και να μας ευχαριστεί που είναι καλοκαίρι. Είναι αυξημένη όμως και η πολιτική θερμοκρασία, θα λέγαμε. Και έτσι βρισκόμαστε εδώ στο Μεσολόγγι καλοκαίρι στην παραλία για να κάνουμε πολιτική συζήτηση. Φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον βουλευτή ετωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Κύριε Ζαμπάρα, σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθετε εδώ στο Μεσολόγγι. Σας καλωσορίζουμε. Μπορεί να είναι, όπως είπαμε, αυξημένος ο πολιτικός καύσωνας στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εξελίξεις που έχουμε. Είναι όμως καλοκαίρι και σκεφτήκαμε να βρεθούμε εδώ στην παραλία του Μεσολογγίου για να κάνουμε τη συζήτηση λίγο πιο δροσερή, θα λέγαμε. Όσο το δυνατόν γίνεται πιο δροσερή, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή, ενώ είναι μια πρωινή ώρα, ο καύσωνας, πώς το λένε, είναι αρκετά έντονος, τον αισθανόμαστε. Έτσι. Και βλέπετε κιόλας ότι περισσότεροι έχουν επιλέξει να πάνε για μπάνιο, γιατί πραγματικά είναι μια κατάσταση που δεν υποφέρεται. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε για τον πολιτικό καύσωνα, προφανώς και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι, όπου θα πρέπει το επόμενο διάστημα να κινηθούμε γρήγορα και να εκλέξουμε τη νέα ηγεσία. Παράλληλα με αυτό, θα πρέπει να δούμε το τι έφταξε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια τόσο μεγάλη ήττα, μια στρατηγική ήττα και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου. Είναι ζητήματα που θα πρέπει με έναν συλλογικό τρόπο να τα απαντήσουμε, να τα συζητήσουμε καταρχάς, να δούμε πραγματικά τι έφταξε και υποχώρησε εκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Υπάρχει ένα καλό κλίμα, υπάρχει μια συλλογική, αν θέλετε, προσπάθεια και μια ομόνοια στο ζήτημα αυτό. Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα μας συγκίνησε, μας στενοχώρησε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που και κατά τη δικιά μου γνώμη, αλλά και για τους περισσότερους συντρόφους και συντρόφισσες, ήταν ένας λαϊκός ηγέτης που πήρε ένα κόμμα από το 3%, το έφερε στην κυβέρνηση για 4,5 χρόνια, με αρκετά σπουδαία επιτεύγματα που ο ιστορικός του μέλλοντος θα δώσει και ένα θετικό πρόσημο σε αυτά. Παρά λοιπόν τα λάθη, τις ανεπάρκειες και τις αδυναμίες που είχαμε ειδικά το τελευταίο διάστημα, και αυτό συντέλεσε στο αρνητικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι η σφραγίδα του Προέδρου μας Αλέξη Τσίπρα μένει στην ιστορία. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο ίδιος, κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος, και με πολύ συγκινητικό τρόπο και για μένα, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, κάνει στην άκρη, κάνει λίγο πίσω για να έρθει το νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπό αυτή την έννοια βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο σήμερα, στις διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν μέσα στο κόμμα μας για να έχουμε το επόμενο διάστημα νέα ηγεσία, για να πάμε σε συνέδριο όπου θα συζητηθούν τα αίτια της ήττας και κυρίως για να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα μας, να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες πολιτικές μάχες που θα καλεστούμε να δώσουμε. Παρόλο που έχει συζητηθεί πάρα πολύ το θέμα των αιτίων της αυτής της ήττας, θα λέγαμε, δεν ξέρω τελικά βγήκε κάποιο συμπέρασμα από αυτές τις συζητήσεις όλες που κάνατε στο εσωτερικό σας, βγήκε κάποιο συμπέρασμα τι μπορεί να έφταξε. Κατά την άποψή μου, πολλά πράγματα έφταξαν, γι' αυτό κιόλας αποκρισταλώθηκε και σε επίπεδο ψήφων το αποτέλεσμα και του Μαΐου και του Ιουνίου. Θεωρώ ότι δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμά μας με καθαρό τρόπο σε αυτές τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, κυρίως την πρώτη, γιατί μετά το αποτέλεσμα στις δεύτερες ήταν
προφανώς προδιαγεγραμμένο. Ναι. Δεν καταφέρουμε να περάσουμε το μήνυμά μας. Το τελευταίο διάστημα δεν καταφέραμε να πείσουμε τον κόσμο, την κοινωνία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ένα πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο απαντά στα σύγχρονα ζητήματα, ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να φέρει, να δώσει λύσεις στην κοινωνία που σήμερα μαστίζεται από την ακρίβεια και από όλα τα προβλήματα και της ενεργειακής κρίσης και της δυσχέρειας του νοικοκυριού να τα βγάλει πέρα. Άρα νομίζω ότι δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμα αυτό, δεν καταφέραμε να πείσουμε και το τελευταίο διάστημα ειδικά το στίγμα που δίναμε στην κοινωνία ήταν αρκετά θολό. Γίναν και είχαμε και πολλές παλινοδίες, είχαμε και αρκετά αυτογκόλ της τελευταίας στιγμής, όπως οι δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου, που νομίζω ότι μας στήγησαν εκλογικά. Άρα νομίζω ένας πρώτος απολογισμός μας λέει ότι το αποτέλεσμα είναι ένα σύμπλοκο ζήτημα, είναι ένα σύνθετο ζήτημα, είναι πολλές οι παράμετροι που συντέλεσαν σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Κατά την άποψή μου αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε μια συλλογική διαδικασία, σε ένα συνέδριο που θα μιλήσουμε όλοι, θα τοποθετηθούμε όλοι και θα πει ο καθένας την άποψή του πώς εκτιμά ότι θα πάμε μπροστά και προφανώς σε αυτό που με ρωτήσατε τι έφτεξε και είχαμε αυτή την πολιτική, την εκλογική καθίζηση. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα έλεγε κανείς όμως ότι η εμπειρία υπήρχε για να γίνονται τέτοια λάθη, ας το πούμε έτσι. Υπήρχε η εμπειρία. Είχε κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε πολλή εμπειρία και στα στελέχη, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι όπως ο κύριος Κατρούγκαλος, ας πούμε, ο οποίος ήταν υπουργός. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν ένας άπειρος πολιτικός που έκανε ένα λάθος. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε όλο αυτό? Εντάξει, να δείτε, νομίζω ότι ένα ζήτημα, ένα πράγμα που θα πρέπει να δούμε είναι ακριβώς το τι έφταξε, αυτό δηλαδή που είπατε και εσείς προηγουμένως. Και το ένα άλλο πράγμα θα πρέπει να είναι το τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και πώς θα πρέπει να ανασυγκροτήσουμε το κοινό μας σπίτι, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε στρατηγικά, πήρε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, αλλά κατά την άποψή μου αν δημιουργήσουμε όρους προοπτικής, νομίζω ότι αυτό το ποσοστό θα είναι αρκετά πιο υψηλό, αρκετά πιο πάνω από ό,τι στις τελευταίες εκλογές. Να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία είχε φτάσει 18% κάποια περίοδο, όχι πριν πάρα πολλά χρόνια, και κατάφερε και ανασυγκροτήθηκε, ανέκαμψε, προχώρησε μπροστά και σήμερα είναι η κυβέρνηση για δεύτερη φορά. Θέλω να πω ότι είναι στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πραγματικά στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βασικός παίχτης, να το πω έτσι, στον χώρο της κεντροαριστεράς, παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση, είναι αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου, οπότε νομίζω ότι ακόμα η υπόθεση είναι στο χέρι του. Είναι στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ κατά πόσο με έναν σοβαρό τρόπο θα ξεκινήσει και θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες ανασυγκρότησης του κόμματος, θα δημιουργήσει αυτό που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, το νέο κύμα, που αυτό σημαίνει πρακτικά μια πολύ ισχυρή και μεγάλη ανανέωση από πάνω μέχρι κάτω, στα στελέχη, στον κόσμο μας, στην εκφορά του λόγου μας, σε όλο αυτό αν θέλετε, στο πολιτικό μας πρόγραμμα, σε όλο αυτό το πακέτο, να το πω έτσι, των δέσμεων και του πολιτικού προγράμματος που θα πρέπει να έχουμε από εδώ και πέρα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι μπορεί να έφτεξε στην απώλεια ψήφων, να το πω έτσι απλά, το γεγονός ότι είχε ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ κατά κάποιο τρόπο? Δηλαδή αυτό το κομμάτι ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτούς τους ανθρώπους θεωρείτε ότι ή μπορεί να επέστρεψαν στο ΠΑΣΟΚ ή μπορεί να μην ήθελαν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ επειδή ήταν κομμάτι του ΠΑΣΟΚ κάποτε? Όχι, δεν νομίζω ότι έφτεξε κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει μια πολύ έτσι μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια διεύρυνσης του χώρου. Είναι και στο πρόγραμμά του αυτή η λογική της διεύρυνσης. Να θυμίσω ότι πριν ένα χρόνο, με αφορμή την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα
Από τη βάση έγινε μια προσπάθεια διεύρυνσης και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 110.000 νέα μέλη να εγγραφούν στο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Ήδη αν πάμε και λίγο πιο πίσω από το 12-15, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να αγκαλιάσει αυτό που λέμε χώρο της κεντροαριστεράς με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εξακολουθεί να έχει το κάνει και κατά πρόταση. Την άποψή μου θα πρέπει να συνεχίσει να το κάνει, γιατί είναι ένας ζωτικός χώρος που μπορεί να εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη νέα ηγεσία και με τα νέα όργανα που θα εκλέξει και ως κόμμα που θα διορθώσει αυτή τη στιγμή τα λάθη του παρελθόντος, θα μπορέσει και θα πρέπει δηλαδή κατά την άποψή μου να αγκαλιάσει αυτόν τον κόσμο που σταθερά από το 12 και μετά, ο κόσμος που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη πλειοψηφία ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήγε στο ΠΑΣΟΚ κόσμος που ψήφισε το 19 για παράδειγμα ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ένα μικρό μέρος. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές, παρά τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ, παρά να το πω έτσι, την διαλυτική κατάσταση που υπήρχε μετά τις εκλογές, μετά τις πρώτες εκλογές και μετά την πολύ μεγάλη ήττα, παρά έτσι τις συνθήκες που ήταν πολύ δύσκολες, πολύ ζωφερές για μας που θα έπρεπε να δώσουμε και μια δεύτερη εκλογική μάχη, δεν έφυγε. Δεν κέρδισε ουσιαστικά πολλά το ΠΑΣΟΚ. Δεν κέρδισε πολλά το ΠΑΣΟΚ, όπως το λέτε. Δεν κέρδισε πολλά το ΠΑΣΟΚ. Το ποσοστό, το ΠΑΣΟΚ πήρε στις δεύτερες εκλογές 11,9, που σημαίνει κατά την άποψή μου ότι ακόμα η υπόθεση της κεντροαριστεράς και του χώρου συνολικά είναι στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ο βασικός συντελεστής του χώρου και θα πρέπει το επόμενο διάστημα να δει ακριβώς τι έφτιαξε, γιατί αν δεν δούμε εις βάθος το τι έφταξε και αν δεν κάνουμε ένα σοβαρό απολογισμό, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Εάν το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι γρήγορα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και αναφέρομαι στον στόχο που τέθηκε σχετικά με τις ευρωεκλογές του 2024. Αν πούμε ότι με ορίζοντα τις ευρωεκλογές κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό μας και δίνουμε το σήμα και στην κοινωνία ότι είμαστε έτοιμοι να έρθουμε ξανά στα πράγματα, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του Ιουνίου του 2023. Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι μετά από αυτή τη διαδικασία, τη διπλή εκλογική διαδικασία, εκλεγήκατε βουλευτής σε τολό Καρνανίας. Κάποιοι μίλησαν για έκπληξη. Θεώρησαν ότι η εκλογή σας ήταν έκπληξη. Εσείς πώς το είδατε, γιατί εσείς κάνατε τον αγώνα σας και προφανώς γνωρίζετε καλύτερα. Εντάξει, εμείς δώσαμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, που προφανώς είχε ένα θετικό αποτέλεσμα και στην κάλπη. Αλλά πάντα κάθε αγώνας που δίνεται, κυρία Βίτα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, έχει ένα πίσω κείμενο. Το πίσω κείμενο είναι το πόσο προσπαθεί αυτός που εκτίθεται, τι αγώνα δίνει, με τι χαρακτηριστικά ακριβώς τον δίνει, τι θέλει να πει στον κόσμο, στην κοινωνία, δηλαδή όσον αφορά τον πολιτικό του λόγο, το πολιτικό στίγμα που καλείται να δώσει. Υπό την έννοια αυτή, εμείς δώσαμε τους τελευταίους μήνες πριν τις εκλογές του Μαΐου έναν αγώνα με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια, με τιμιότητα, με σθένος, παρά την κούραση, παρά την κόπωση, παρά τα πάρα πολλά χιλιόμετρα σε έναν τεράστιο νομό, από τη Βόνιτσα στην Άφπακτο και από την Άφπακτο στο Μεσολόγιο και μετά στο Αγρίνι και μετά στον Ορεινό Βάλτο και μετά στην Αμφιλοκία και ξανά στο Ξηρόμορο ακριβώς και στα χωριά και στις πόλεις και παντού. Άρα νομίζω ότι σχετικά με αυτό που αναφέρατε στην ερώτησή σας, το αν ήταν έκπληξη, εγώ απαντάω ότι σε συνάρτηση με τον τρόπο που κινηθήκαμε, με το πόσο κινηθήκαμε, με το πού πήγαμε, με το πόσο κόσμο μιλήσαμε, δεν ήταν έκπληξη. Δηλαδή, εμείς τρέξαμε πάρα πολύ, μιλήσαμε με χιλιάδες κόσμου και δεν εννοώ μόνο να σφίξουμε το χέρι και να χτυπήσουμε στην πλάτη. Μιλήσαμε με χιλιάδες κόσμου. Μιλήσαμε, ακούσαμε, αφουγκραστήκαμε τα προβλήματα και υποσχεθήκαμε ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε εδώ. Γιατί κατά την άποψή μου το πιο κρίσιμο, το πιο σημαντικό, το πιο σοβαρό, το πιο κέραιο ζήτημα είναι την επόμενη μέρα ως βουλευτής ενός νομού που θες να εκφράσεις όλη την κοινωνία, όλο τον κόσμο, πρέπει να είσαι εδώ. Και εμείς λέμε ότι θα είμαστε εδώ. Τώρα ξεκινάει ένας άλλος αγώνας, πιο δύσκολος, πιο επίπονος και μέσα στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου, να δώσουμε τη μάχη για την κοινωνία.
Να κάνω μια άλλη ερώτηση και μετά θα συνεχίσουμε λίγο με την ετωλοκαρνανία. Πιστεύετε ότι εσείς κερδίσατε τους νέους ψηφοφόρους, ας πούμε την νεολαία, δεδομένου ότι είστε κι εσείς ένας πολύ νέος άνθρωπος, που προφανώς μπορείτε να πλησιάσετε την ψυχολογία και, και γενικότερα τον νέο άνθρωπο, τη σκέψη του? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπα και πριν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην κοινωνία, έχει οργανική σχέση με την κοινωνία, δουλεύει από τα 18 του χρόνια, που παλεύει όλα αυτά τα χρόνια να εκφραστεί και κοινωνικά και πολιτικά. Άρα νομίζω ότι ναι, η νέα γενιά ήταν αυτή που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και για το αποτέλεσμα που αφορά εμένα, για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της νέας γενιάς είδε κάτι σε σχέση με την υποψηφιότητά μου, και δεν είναι μόνο το ηλικιακό κατά την άποψή μου, είναι και ο πολιτικός λόγος που εκφέρεις, είναι και αυτό που φαίνεται ότι θες να κάνεις και αυτό περνάει στον κόσμο, είναι να σε βλέπει ο άλλος ότι είσαι ενεργό κομμάτι της κοινωνίας, ότι δεν ήρθες για μια φορά να εκτεθείς στον κόσμο και μετά θα είσαι απόν. Εγώ προσπαθώ δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου, της πολιτικής μου ζωής, να είμαι ένας ενεργός πολίτης. Είμαι ενεργός πολίτης. Τώρα η ζωή τα αφαιρέτσει και πέρα από ενεργός πολίτης θα είμαι και βουλευτής. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το άλλο. Θα παραμείνω ενεργός πολίτης και μέσα από τη βουλευτική μου ιδιότητα θα προσπαθήσω να είμαι εδώ παρόν, να βοηθάω την κοινωνία και να είμαι και μια φωνή της κοινωνίας για τα προβλήματά της. Γιατί μπορεί να έχουμε κυβέρνηση εδώ και λίγες μέρες, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Τα προβλήματα είναι εδώ και πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Μετά την δεύτερη εκλογική διαδικασία, τη δεύτερη Κυριακή, είδαμε ότι ο κύριος Θεοδωράκης δεν εκλέχθηκε, ενώ την πρώτη είχε εκλεγεί επί της ουσίας. Πιστεύετε ότι αυτό, φαντάζομαι, ότι στενοχώρησε και τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρόκειται και για ένα αξιόλογο στέλεχος. Από εκεί και πέρα τώρα καλείστε εσείς μόνος σας να μεταφέρετε, να διαχειριστείτε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα προβλήματα της ετωλοκαρνανίας. Είστε μόνος σας πλέον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το βλέπετε αυτό, τι θα κάνετε? Τα προβλήματα φυσικά τα γνωρίζετε, να υποθέσω, έτσι? Ναι. Δεν, σίγουρα ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι η απώλεια της δεύτερης έδρας ήταν κάτι που όχι απλά μας στενοχώρησε, ήταν κάτι το οποίο είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη απώλεια, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τουλάχιστον από το 2012 και μετά, είχε πάντα στο νομό μια εκπροσώπηση δύο βουλευτών σταθερά. Ναι. Το 2015 θυμάμαι ότι παραλίγο να βγάλει και τρεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε πάντα σταθερά δύο εκπροσώπους στο ελληνικό κοινοβούλιο σε επίπεδο νομού. Ειδικά όμως η απώλεια της έδρας σε συνδυασμό με την μη εκλογή του Γρηγόρη του Θεοδωράκη κάνει κατά την άποψή μου ακόμα πιο, αν θέλετε, άσχημη αυτό που είδαμε και αυτό που βιώσαμε το βράδυ των δεύτερων εκλογών. Στενοχωρηθήκαμε, γιατί ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, πέρα από φίλος και σύντροφος, είναι ένα πολύ άξιος τέλεχος που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ με τις γνώσεις του, με την τεχνική του επάρκεια, με όλη αυτή την εμπειρία που κουβαλάει, να βοηθήσει και τον νομό. Και σε τελική ανάλυση η ισχύ των δύο είναι πάντα μεγαλύτερη από την ισχύ του ενός. Άρα νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που, πέρα από το γεγονός ότι μας στενοχώρησε, μας προβληματίζει κιόλας όσον αφορά την δικιά μας δυναμική που ως κόμμα θα πρέπει να δείξουμε στον νόμο. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι διατεθειμένος να προσπαθήσω πάρα πολύ να τρέξω το επόμενο διάστημα για να εκπροσωπήσω όχι μόνο τα χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας σε επίπεδο νομού, αλλά και όλους τους πολίτες που αυτή τη στιγμή προβληματίζονται, που έχουν το άγχος της επιβίωσης, της καθημερινής επιβίωσης, και όπως είπαμε και πριν, τα προβλήματα παραμένουν σε χρόνο εναιστώτα. Δηλαδή είναι εδώ και θα πρέπει να, όχι απλά να τρέξουμε πίσω από αυτά, αλλά να προτείνουμε και λύσεις, να είμαστε δίπλα στην κοινωνία για να προτείνουμε και λύσεις. Ο δικός μου ρόλος προφανώς είναι δύσκολος. Ο δικός μου ρόλος προφανώς θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη ένταση, περισσότερο σθένος, περισσότερη αγωνιστικότητα, και για να καλύψουμε, αν θέλετε,
και το χαμένο έδαφος. Αλλά εγώ έχω τη διάθεση, θεωρώ ότι υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει αν θέλετε και το νεανικό της ηλικίας που μου δίνει ένα παραπάνω κίνητρο και μια παραπάνω όρεξη να τρέξω και κυρίως υπάρχει αγάπη για τον τόπο μου. Η αγάπη για τον τόπο μου είναι κάτι που με κινητοποιεί, που μου δίνει, πώς το λένε, ζωή, που μου δίνει ενέργεια να παλέψω για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που να, μιας και βρισκόμαστε δηλαδή στο Μεσολόγιο, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό. Όχι βέβαια ότι οι υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή Αγρίνιο, Ξηρόμερο, Βόνιτσα, Ναυπακτία, δεν ξέρω, όλη η Αιτωλοκαρνανία, προφανώς έχει τα δικά της προβλήματα. Έχω την αίσθηση όμως ότι το Μεσολόγιο έχει λίγο περισσότερα. Γιατί ας πούμε για παράδειγμα δεν έχουμε ακόμα μετά από πάρα πολλά χρόνια ολοκληρωμένη τη Μαρίνα με όλα τα γνωστά προβλήματα για τα οποία προφανώς έχετε ενημερωθεί. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, κυρίως ανάπτυξης, γιατί το Μεσολόγιο αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχει τίποτα άλλο να περιμένει εκτός από τουριστική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη. Και εσείς λοιπόν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να μεταφέρετε ορισμένα πράγματα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ούτως ώστε να πιέσετε ενδεχομένως. Πώς το βλέπετε όλο αυτό, τι σκέπτεστε να κάνετε για αυτά όλα? Πολύ κέραια ερώτηση και είναι και η ερώτηση που και εμένα με βασανίζει και με προβληματίζει σχετικά με το τι πρέπει να γίνει για το Μεσολόγιο, γιατί μιλάμε για την πρωτεύουσα του νομού, μιλάμε για την πρωτεύουσα ενός τεράστιου νομού και με βάση τον ιστορικό του ρόλο και με βάση όμως τον κόσμο του, την κουλτούρα του, την ανθρωπογεωγραφία του. Το Μεσολόγιο έχει να δώσει πολλά και το Μεσολόγιο τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί πολλές σφαλιάρες. Μπορεί η σφαλιάρα να λέγεται ΤΕΗ, μπορεί να λέγεται νοσοκομείο, μπορεί να λέγεται στο στρατόπεδο, η Μαρίνα κτλ. Άρα νομίζω ότι πολύ σωστά το θέσατε, η λέξη κλειδί για το Μεσολόγιο θα πρέπει να είναι ανάπτυξη. Αλλά όχι έτσι γενικά και αόριστα ανάπτυξη, γιατί πολλοί μπορεί και ειδικά τώρα που έχουμε και δημοτικές εκλογές και περιφερειακές εκλογές, πέρασαν και βουλευτικές εκλογές, πολλοί μπορεί να βγήκαν και να μίλησαν για ανάπτυξη σε ένα τόπο, χωρίς όμως να δώσουν περιεχόμενο. Το Μεσολόγιο έχει και τον φυσικό πλούτο και τους ανθρώπους, τους άξιους ανθρώπους που μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτούς για να δημιουργηθούν όρια ανάπτυξη. Πριν όμως από αυτό, αν μου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει να παλέψουμε το επόμενο διάστημα και ήδη έχουμε αρχίσει για την πρωτεύουσα του νομού κάποια ζητήματα ζωτικής κατά την άποψή μου σημασίας, όπως είναι για παράδειγμα το νοσοκομείο. Τι γίνεται με το νοσοκομείο του Μεσολογίου? Ακούμε συνεχώς ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι η παθολογική υπολειτουργεί, ότι άλλες κλινικές υπολειτουργούν, ότι δεν μπορεί να εφημερεύσει με έναν ασφαλή τρόπο. Άρα μιλάμε για ένα νοσοκομείο ή για ένα κέντρο υγείας. Ποια είναι η στόχευση της κυβέρνησης? Η στόχευση της κυβέρνησης φαίνεται ότι είναι να ιδιωτικοποιήσει κάποια επαρχιακά νοσοκομεία και να προχωρήσει σε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση. Εμείς αυτό πρέπει να το κοινωνήσουμε στους πολίτες, να το εξηγήσουμε και να πούμε ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Θα πρέπει να είμαστε αντίθετοι, όχι για να πούμε ότι βρίσκουμε μια αντίθεση με την κυβέρνηση, αλλά γιατί πόλη χωρίς νοσοκομείο, χωρίς δημόσια περίθαλψη, δεν υπάρχει μέλλον για τους κατοίκους της. Ούτε για τους επισκέπτες, ούτε για την επισκεψιμότητα μάλλον. Ακριβώς. Μέλλον για την επισκεψιμότητα. Άρα λοιπόν, για να το αντιστρέψω λίγο το ερώτημα, τι ανάπτυξη όταν δεν έχεις νοσοκομείο? Τι ανάπτυξη όταν δεν έχεις πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με την τοπική κοινωνία, με αυτό που παράγει η τοπική κοινωνία, με αυτό που κάνει η τοπική κοινωνία, με τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας? Πώς θα έρθει η ανάπτυξη, αν δεν έχεις δηλαδή, πώς θα έρθει η ανάπτυξη αν δεν έχεις υποδομές, τις βασικές υποδομές? Δεν είναι υποδομές, δεν είναι στα πλαίσια των υποδομών και η Μαρίνα. Προφανώς και είναι. Άρα, όταν λέμε ανάπτυξη, λέμε μία λέξη, αλλά πολλές φορές, συνειδητά κάποιες φορές, από τους πολιτικούς, από αυτούς που ασχολούνται με την πολιτική, είτε σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, είτε σε κεντρικό επίπεδο, δεν δίνουμε περιεχόμενο στην λέξη αυτή. Άρα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει το επόμενο διάστημα να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε και να είμαστε παρόντες στα πολύ μεγάλα ζητήματα που αφορούν την πόλη του Μεσολογίου, που αυτά που σας είπα πριν είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Το νοσοκομείο, η Μαρίνα, το πανεπιστήμιο,
οι υποδομές συνολικότερα. Αν πούμε ότι αυτά τα πράγματα βελτιώνονται, αυτές οι υπηρεσίες βελτιώνονται, θα βελτιωθεί και η ζωή των κατοίκων της πόλης και θα έρθει με έναν τρόπο, μέσω μακροπρόθεσμα έστω, και η ανάπτυξη της πόλης. Οπότε μάλλον, κύριε Ζεμπάρα, πρέπει να αρχίσετε να ετοιμάζεστε για να μεταφέρετε όλα αυτά τα προβλήματα στη Βουλή, σιγά σιγά. Γιατί όντως με τη Μαρίνα το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίσαμε το θέμα της παράτασης πάλι της για να γίνει το έργο κτλ. Αλλά ας μην το συγκεκριμενοποιούμε τόσο πολύ, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Αυτό που ίσως θα πρέπει να κάνετε, θα λέγαμε εμείς, είναι να αρχίσετε να μεταφέρετε αυτά τα προβλήματα στη Βουλή, να αρχίσουν να ακούγονται και πάλι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εμείς θα πρέπει να είμαστε η φωνή της κοινωνίας μέσα στη Βουλή. Δηλαδή να μην αποκοπούμε από την κοινωνία. Καλά τα βουλευτικά έδρανα, καλή η Αθήνα, αλλά εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε βουλευτές Αθήνας. Εμείς εκλεγήκαμε βουλευτές ετωλοακαρνανίας. Ο τόπος μας είναι εδώ. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κανάλι επικοινωνίας των πολιτών με τη Βουλή, με τους βουλευτές. Εγώ αυτό το κανάλι θα το έχω ανοιχτό. Η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή, το γραφείο μου θα είναι ανοιχτό. Τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας θα είμαι εδώ στο νομό και θα προσπαθώ αυτό που σας είπα και πριν, να αφουγκράζουμε τα προβλήματα και από τον ρόλο, από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παλεύω έτσι ώστε να επιλύονται. Οπότε για να το ελαφρύνω και λίγο κλείνοντας, πριν σας ευχαριστήσω, να πω ότι αφού θα είστε εδώ, θα έχουμε την ευκαιρία, αφού θα είστε περισσότερο στην Ετωλοακαρνανία όπως υπόσχεστε, θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα να τα ξαναπούμε για να σας ελέγξουμε εντός εισαγωγικών τι κάνατε μέχρι τώρα. Βεβαίως και θα χαρώ πολύ. Θα πρέπει προφανώς αυτό που λέτε έλεγχος να γίνεται και απέναντι στους πολιτικούς, γιατί είχαμε εκπαιδευτεί σαν κοινωνία όλα τα προηγούμενα χρόνια, διαχρονικά το λέω, να μην δίνουν λογαριασμό σε κανένα οι πολιτικοί μας. Οπότε καλό είναι να μας ελέγχετε και να μας ελέγχει και ο κόσμος για να μπορούμε κι εμείς να είμαστε αντίστοιχοι δηλαδή των λόγων και των πράξεων. Αυτά που λέμε να φαίνεται να τα κάνουμε πράξη, απλά τα λέμε σε μια συνέντευξη καλή ώρα όπως εδώ και μετά τα ξεχνάμε στη διαδρομή για την Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθετε στο Μεσολόγγι για να κάνουμε αυτή την κουβέντα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τώρα, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είμαστε σε συνθήκες καύσωνα. Οπότε, οριακά, πώς το λένε, βγαίνει η συνέντευξη από άποψη υδρότα και ζέστης. Είμαστε εδώ όμως, όποια έτσι, άλλη φορά επιθυμείτε να κάνουμε μια κουβέντα, σε όποιο ζήτημα θέλετε να ανοίξουμε. Παρόλο που σας ταλαιπωρήσαμε λίγο, νομίζω ότι η θέα εδώ στο λιμάνι, αυτή η εικόνα σας αποζημίωσε. Βέβαια. Το Μεσολόγγι είναι εξαιρετικό, είναι πανέμορφο. Πανέμορφο, έχει τεράστιες δυνατότητες. Τεράστιες δυνατότητες, ούτε το 2% δεν έχει αξιοποιήσει.